5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 3 Μαΐου και μετράμε αντίστροφα για την έλευση της νέας Mercedes E-Class στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες 60 μέρες. Περιμένουμε το πολυτελές τετράθυρο μοντέλο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Μια E-Class η οποία θυμίζω ότι ως μοντέλο με αυτά τα διακριτικά εμφανίστηκε στο σύμπαν της αυτοκίνησης το 1993. Αποτελώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Mercedes, η οποία σε αυτή την κατηγορία, στην κατηγορία της E-Class δηλαδή, έχει ιστορία σχεδόν 8 δεκαετιών. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα συναντήσουμε στη νέα E-Class. Αρχικά το ίδιο φορμά, δηλαδή αμάξωμα τριών όγκων, τετράθυρο, με μεγαλύτερες ωστόσο διαστάσεις, το μήκος είναι 4,95 μέτρα πλέον. Και χώρο αποσκευών που ξεκινά από τα 370 λίτρα για τις plug-in υβριδικές εκδόσεις έως τα 540 λίτρα για τις ήπια υβριδικές εκδόσεις. Κάπως έτσι σας αποκάλυψα και την ποικιλία των μηχανικών συνόλων με την οποία θα εφοδιάζεται, με τα οποία θα εφοδιάζεται. Αν και για τον οδηγό και τους επιβάτες το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η Super Screen. Τι είναι η Super Screen? Είναι η διάδοχη κατάσταση της Hyper Screen, είναι δηλαδή αυτή η οθόνη που καταλαμβάνει όλο το πλάτος του ταμπλό από τη μία κολόνα αριστερά έως την άλλη δεξιά, χωρισμένη σε τρεις επιμέρους οθόνες με το χαρακτηριστικό που υπάρχει σε αυτήν που βρίσκεται μπροστά στον συνοδηγό να είναι προαιρετική και μέσω ειδικών φίλτρων το περιεχόμενό της να είναι εντελώς αθέατο στον οδηγό, προφανώς για να μην το αποσπά την προσοχή. E-Class, νέα E-Class, η οποία αξιοποιεί μια νέα αρχιτεκτονική λογισμικού για το MBUX, είναι το καλύτερο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Αξιοποιεί προφανώς τις αρχές της τεχνητής νοημοσύνης, γι' αυτό και τα πάντα είναι απολύτως παραμετροποιήσιμα ανάλογα με τις επιθυμίες ή τις ανάγκες του οδηγού και των επιβατών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, θα ξεκινήσουμε από την έκδοση Ε200 με κινητήρα βενζίνης 2 λίτρων που συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία συνολικής απόδοσης 227 ύπων. Θα υπάρχει πετρελαιοκίνητη έκδοση και το σημειώνω αυτό, το πετρέλαιο παραμένει στην γκάμα της Mercedes και στην E-Class με μοτέρ επίσης 2 λίτρων, απόδοσης 220 ύπων, με ή χωρίς σύστημα τετρακίνησης και κατανάλωση μόλις από 4,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Μιλώντας για κατανάλωση εδώ, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην γκάμα της νέας E-Class είναι η κατανάλωση της plug-in υβριδικής έκδοσης Ε300E με τον τετρακύλιδρο κινητήρα βενζίνης των 1999 κυβικών εκατοστών σε συνδυασμό με ηλεκτρικό μοτέρ. Αυτός ο συνδυασμός αποδίδει 313 ύπους και η θεωρητική κατανάλωση καυσίμου είναι μόλις μισό λίτρο ανά 100 χιλιόμετρα. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό, τα 12 γραμμάρια εκπομπών διοξάνθρακα ανά χιλιόμετρο. Τώρα, ανάμεσα στις προαιρετικές επιλογές του εξοπλισμού αυτής της E-Class περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και σύστημα τετραδιεύθυνσης και ασφαλώς ρυθμιζόμενη αεροανάρτηση. Μιλώντας για Mercedes, μου έρχεται στο μυαλό το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Φόρμουλα 1. Θυμίζω ότι το ερχόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 5, 6 και 7 Μαΐου, έχουμε αγώνα στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο δεύτερος, καθώς πέρυσι πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά Grand Prix εκεί. Και για να έχετε λίγο το πρόγραμμα στο μυαλό σας, προκειμένου να κανονίσετε, αν θέλετε να παρακολουθήσετε τις ελεύθερες δοκιμές ή τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, πρώτο σκέλος ελεύθερων δοκιμαστικών, Παρασκευή βράδυ από τις 9 έως τις 10. Δεύτερο σκέλος ελεύθερων δοκιμών, το Σάββατο από τις 12.30 έως τη 1.30. Ενώ ξημερώματα Σαββάτου. Τρίτο σκέλος ελεύθερων δοκιμών, επίσης το Σάββατο από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ. Και κατατακτήριες δοκιμές Σάββατο βράδυ από τις 11 έως τα μεσάνυχτα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει το βράδυ της Κυριακής στις 10.30 ώρα Ελλάδας. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Σας θυμίζω πως ό,τι αξίζει να γνωρίζετε για το αυτοκίνητο και την αυτοκίνηση γενικώς στην κινητικότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο θα το βρείτε στο www.motorone.gr. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.